διάσημος Αμερικανός αναλυτής Μάικλ Ρούμπιν μίλησε για τα αυξημένα επίπεδα διαφθοράς στην Αλβανία ως αποτέλεσμα της κακής πολιτικής του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Το ενδιαφέρον μας τράβηξε ένα άρθρο του γνωστού Αμερικανού ειδικού Μάικλ Ρούμπιν με τίτλο «Πώς το πρόγραμμα κατά της διαφθοράς των Ηνωμένων Πολιτειών βοηθάει τους διεφθαρμένους δικτάτορες». Μέσα σε αυτό ο ίδιος αναφέρεται και στην περίπτωση του Μπελέρη. Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όσο και ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσαν πως η διαφθορά είναι αδιαμφισβήτητα καταστροφική για ένα κράτος. Επιβραδύνει την οικονομική πρόοδο, υπονομεύει την δημοκρατία και συνδράμει στην παγκόσμια αστάθεια. Παρά τα λόγια του όμως, τα σχέδια των Αμερικανών ευνοούν την διαφορά αντί να την καταπολεμήσουν, ξεκίνησε ο Ρούμπιν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό, το κύριο πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα είναι η Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης και η φιλοσοφία δράσης των Αμερικανικών πρεσβειών. Η υπηρεσία USAID δεν ενδιαφέρεται για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το μόνο που την νοιάζει είναι τα οικονομικά ζητήματα. Από την άλλη, οι Αμερικανοί πρέσβεις επικεντρώνονται στο να κάνουν ομαλότερες τις σχέσεις μεταξύ των προέδρων και των πρωθυπουργών παρά να ασκήσουν ρυψοκίνδυνη κριτική για ζητήματα όπως αυτό της διαφθοράς, τόνισε ο Ρούμπιν. Σαν εύστοχο παράδειγμα, ο Αμερικανός αναφέρθηκε στην περίπτωση της Αλβανίας. Αναφορικά με την Αλβανία, ο Ρούμπιν είπε πως οι Αμερικανοί έχουν επενδύσει σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα ανασχηματισμού του συστήματος δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου στη Βαλκανική χώρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα προσπαθεί να μετακινήσει την Αλβανία μακριά από την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και όλο και πιο κοντά στην τουρκικού στυλ αυτοκρατορία, εξήγησε. Και πράγματι η οργάνωση Freedom House τοποθέτησε την Αλβανία σε χαμηλότερη θέση ακόμη και από το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου, στη παγκόσμια λίστα κατάταξης κρατών βάσει του επίπεδου ελευθερίας. Ο Ρούμπιν υποστήριξε την άποψή του για το υψηλό επίπεδο διαφθοράς στην Αλβανία με δύο παραδείγματα. Αυτό της περίπτωσης Φρέντι Μπελέρη, δηλαδή του δημοκρατικά εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας που βρίσκεται σήμερα στη φυλακή, και την υπόθεση Άρμπεν Αχμετάι. Ο Ράμα φυλάκισε τον Μπελέρη άδικα επειδή πήγαινε κόντρα στα σχέδιά του για την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας στην περιοχή. Όσο για τον Αχμετάι, ο Ράμα τον έβαλε στη φυλακή επειδή κέρδισε έδαφος στην πολιτική σκηνή της χώρας και κατ' επέκταση γίνονταν απειλή για αυτόν. Και ο Ρούμπιν έκλεισε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του λέγοντας πως «Δεν είναι αργά, οι Αλβανοί χρειάζονται δημοκρατία. Ο Ράμα πρέπει να τιμωρηθεί». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.